Φίλες και συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, επιτρέψτε μου, αισθάνομαι λίγο, δεν ξέρω αν μαζί με τον Χρήστο και την Αργυρό, ως οικοδεσπότης σε αυτή την εκδήλωση, μια και υποδεχόμαστε και πρέπει να δείξουμε ότι ο Πειραιάς είναι μια πολύ φιλική πόλη και πολύ, μια πόλη ανοιχτόκαρδη. Παρά το γεγονός ότι σε αυτήν εδώ την πόλη έχουν συμβεί πολύ σκληρά γεγονότα. Θέλω λοιπόν να υποδεχτώ και να καλωσορίσω τον Γιάννη Ραγκούση, τον Κυκλαδίτη Παριανό πολιτικό, και που ξέρει πολύ καλά ότι ο Πειραιάς είναι πάντα ένα λιμάνι κατεβόδιου και υποδοχής. Να υποδεχτώ τον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο, παίρνοντας αφορμή και κάτι που το έμαθα μόλις λίγο πριν, να τον υποδεχτούμε για όλα αυτά που είναι, αλλά και να τον υποδεχτούμε ως τον εγγονό του παππού του, που εκδιώχθηκε το 1946 από τον Πειραιά για να σώσει και τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αναγκάστηκε να φύγει μακριά από τον Πειραιά και τώρα ο εγγονός του συμβολικά επιστρέφει μετά από 73 χρόνια κοντά μας. Να πω βέβαια στους δημάρχους και στο Γιάννη τον Λαγουδάκη και στον Νίκο τον Μπελαβίλα και σε όλους τους δημάρχους όχι απλώς την ευχή μας και την καλή επιτυχία, αλλά τη βεβαιότητά μας ότι ο Πειραιάς θα αποκτήσει ένα δίκτυο δημάρχων η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, που μπορεί πραγματικά να μεγαλουργήσει, γιατί όλοι αυτοί ξέρουν ότι οι δήμοι αυτοί του Πειραιά συναποτελούν ένα δίκτυο κοινωνικό, παραγωγικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό, που μόνο με την ενότητα και την συνέργεια και τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μπορεί πραγματικά να πάει μπροστά. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να ανοίξουν τον ένα δήμο στον άλλον, να μην περιχαρακωθούν στην τοπική κλίμακα και μόνο, και μπορούν πραγματικά μαζί με την περιφέρεια, που και αυτοί είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι στα χέρια που πρέπει να είναι, να φτιάξουν τη νέα παραγωγική βάση και τη νέα προοπτική για την πόλη του Πειραιά. Σήμερα η εκδήλωσή μας έχει ως θέμα το προοδευτικό μέτωπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Χαίρομαι γιατί με αυτά που έχω σκεφτεί και έχω ετοιμάσει να πω, καταλαβαίνω ότι συγκλίνουσες είναι οι προσεγγίσεις και από τους δύο προηγούμενους ομιλητές, αλλά ο καθένας κάτι έχει ειδικό να συνεισφέρει, και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι αυτό είναι πάντα πλούτος όταν δεν επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Σε αυτή την προσπάθεια θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής. Συμπαθάτε με, υποδεχόμαστε στην εκδήλωση, αλλά όχι στον Πειραιά, γιατί είναι Πειραιώτης, και τον εκπρόσωπο της κίνησης Γέφυρα, τον Νίκο Μπίστη, και νομίζω ότι αν έχω ενημερωθεί σωστά, προβλέπετε και να απευθύνει και ένα χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προοδευτικό μέτωπο
ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Χρειάζεται, είναι ανάγκη, μήπως είναι ένα εκλογικό τερτύπι, ένας τακτικισμός, μία επινόηση του ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν, ενδεχομένως και μερικών άλλων, για να ανταποκριθούμε στον πολιτικό εκλογικό ανταγωνισμό. Αυτό το ερώτημα έχει νομίζω ξεχωριστή σημασία να το απαντήσουμε, γιατί αυτή η συζήτηση τώρα αρχίζει. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει πολλά ζητήματα, άλλοι και από το ΣΥΡΙΖΑ, από τα στελέχη του επίσης, αλλά και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, η γέφυρα, πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί και από άλλους πολιτικούς χώρους και από άλλες διαδρομές. Ο δημόσιος διάλογος έχει αρχίσει, αλλά έχει σημασία σε αυτό να εμπλακούμε οι πάντες, και τοπικά και κεντρικά και παντού. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι πάντα θα είμαστε κερδισμένοι όταν αποσαφηνίζουμε ζητήματα και δίνουμε σε αυτό το εγχείρημα την πραγματική διάσταση και το πραγματικό περιεχόμενο που έχει. Εγώ θέλω να σας προτείνω, και αυτό λέει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέει και ο Πρόεδρος, αυτό λέει και τα στελέχη, να δώσουμε σε αυτό το εγχείρημα ένα στρατηγικό χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα προοπτικής και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και όχι ένα συγκυριακό χαρακτήρα. Αντίθετα, να κάνουμε τα πάντα ώστε η συγκυριακή, άμεση και μεσοπρόθεσμη αναγκαιότητα και ωφελημότητα που περιγράφτηκε από τους προηγούμενους ομιλητές πάρα πολύ καλά, να είναι το εφαλτήριο, να είναι το πρώτο βήμα για μια μεγάλη πορεία για την αντιμετώπιση και του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς και του φασισμού. Είναι ανάγκη, γιατί σε αυτή την ιστορική συγκυρία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συμβαίνουν κάποια γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Πριν μερικές δεκαετίες η νέα σύγχρονη εξέλιξη του παγκόσμιου καπιταλισμού οδηγήθηκε στην επιλογή των νεοφιλελεύθερων δοξασιών και δογμάτων της παγκοσμιοποίησης, των ελεύθερων αγορών, των ανοιχτών αγορών, των αγορών που μπορούν να τα λύσουν όλα, του περιορισμού της κρατικής παρέμβασης, του περιορισμού του δημοσίου με ό,τι σημαίνει αυτό, και του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων λειτουργιών, της απελευθέρωσης της εργασίας, όρος και αυτός, της αγοράς εργασίας. Και όλα αυτά στο όνομα ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μία έκρηξη ευημερίας, γιατί θα απελευθερώνονταν οι παραγωγικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο και αυτό θα οδηγούσε σε παραγωγή νέου πλούτου και άρα και δυνατότητα νέας αναδιανομής, εποφελία των πάντων. Αυτή είναι φιλελεύθερη περίοδος του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Τώρα πια μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει ένα πολύ βασικό κύκλο. Ένα κύκλο που διέψευσε όλες αυτές τις εξαγγελίες και όλες αυτές τις προσδοκίες που σε κάποιους πράγματι καλλιεργήθηκαν και έγιναν πιστευτές. Νέα φτώχεια παράγεται. Νέες ανισότητες παράγονται. Νέες απελπισίες παράγονται. Νέοι ανταγωνισμοί παράγονται. Νέες ανασφάλειες παράγονται. Αφήστε τους πολέμους. Δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου. Και πολλά άλλα. Ειδικά στην Ευρώπη,
αυτά τα φαινόμενα πια χρόνο με το χρόνο παροξύνονται. Αναφέρεται και ο Δημήτρης Αλτζανακόπουλος 5 εκατομμύρια στην διζελομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας στη Γερμανία, ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν θα μπω τώρα σε στοιχεία και σε επιμέρους ποσοστά ή αριθμούς, αλλά πραγματικά η πραγματικότητα βοά. Και δεν είναι μόνο ότι γεννιέται νέα δυστυχία, γεννιέται πια και νέο καθεστώς αναφορικά με τις δυνατότητες των κοινωνιών, των λαών να εκπροσωπηθούν, να παρέμβουν μέσα από τις διαδικασίες δημοκρατικής εκπροσώπησης, μέσα από το ρόλο της πολιτικής, μέσα από το ρόλο των θεσμικών οργάνων, των κοινοβουλίων ή του Ευρωκοινοβουλίου ή άλλων θεσμικών τέτοιων δομών που έχουν λαϊκή αντιπροσώπευση, ολοένα και περισσότερο χρόνο με τον χρόνο όλα αυτά χάνουν την οποιαδήποτε αποτελεσματικότητά τους, την οποιαδήποτε δυνατότητα να επενεργήσουν έστω διορθωτικά, έστω ισορροπιστικά σε αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιουργούν όλες αυτές τις αδικίες, τις ανισότητες, τη φτώχεια, αλλά και την περαιτέρω επιδείνωση των προοπτικών. Εκεί γεννιέται όχι μόνο η φτώχεια, γιατί η φτώχεια με κοινωνική συνοχή μπορεί για ένα διάστημα να μπορεί να την αντέξουν λαοί και πληθυσμοί. Τη φτώχεια μπροστά στην αποδόμηση κάθε συστήματος αλληλεγγύης, μπροστά στην ανασφάλεια, μαζί με την ανασφάλεια, μαζί με την αδυναμία να σκεφτεί κανείς πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα με έναν ορίζοντα στοιχειώδους αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, αυτό γεννά το φόβο, γεννά τον πανικό, γεννά το μίσος, γεννά την οργή. Εκεί ακριβώς η βάση αυτή είναι που θεριεύει όχι τυχαία, αλλά μέσα από την προβολή μια σειράς από δοξασίες που η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η Ευρώπη τις έχει ξαναζήσει. Δεν είναι η αιτία όλα αυτά που περιέγραψα πριν, είναι ο ξένος. Ο ξένος είτε με τη μορφή του άλλου κράτους, του άλλου έθνους, της άλλης θρησκείας, είτε με τη μορφή του γείτονα μεν, αλλά ξένου. Και είναι ακριβώς η προώθηση της ιδέας ότι αφού στην διεθνοποιημένη επικοινωνία με άλλους λαούς, με άλλες οικονομίες, με άλλα κράτη οδηγηθήκαμε εκεί, ποια είναι η λύση? Η εθνική περιχαράκωση. Στο όνομα κάποιου πατριωτισμού, το λένε κάποιου, ανοιχτά εθνικισμού και μάλιστα με όλες τις μυσαλλοδοξίες και τους σοβινισμούς που διαρκώς αναπαράγονται και τελικά και με πραγματικές τραγωδίες εγκλημάτων είτε από ομάδες είτε από άτομα. Πώς να εξηγήσουμε το έγκλημα της Νέας Ζηλανδίας? Από ένα άτομο. Ένα.
κατέγραψε γεγονός που έχει συνταράξει τον πλανήτη και έχει προκαλέσει ήδη αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις και πολλαπλές αξιοποιήσεις ένθεν και ένθεν. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο, σε οποιασδήποτε συγκυρίες. Συμβαίνουν τώρα που ακριβώς όλες αυτές οι πραγματικότητες εξελίσσονται και στην Ελλάδα και στον κόσμο και σε κάθε μια από τις χώρες μας στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν που ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός με τις πιο ακραίες αντικοινωνικές του εκδοχές στην κατεύθυνση ότι η αγορά μπορεί να τα λύσει όλα και όχι ο δημόσιος χώρος και ταυτόχρονα καινούργιο στοιχείο και αυτό η διαρκώς προηγούσα εξέλιξη μιας όσμωσης ανάμεσα σε αυτές τις πολιτικές και στις ακροδεξιές φασιστικές δοξασίες που και αυτό είναι ένα σε εξέλιξη γεγονός που το παρακολουθούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι και να λέει ο Μητσοτάκης για κεντρό χώρο, για οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπορούσε σε καμία άλλη ιστορική περίοδο να είχε στις γραμμές της η Νέα Δημοκρατία. Το κλασικό, συντηρητικό, δεξιό και με πολλές αμαρτίες κόμμα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Δεν θα μπορούσε να είχε στις γραμμές του τους ημνητές της Χούντας, τους εκπροσώπους της νεολαίας του Παπαδόπουλου, τις πιο ρατσιστικές και ακροδεξιές φωνές. Δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την κολοτούμπα για τη Συμφωνία των Πρεσπών που την έκανε πολύ σωστά το εντόπισε ο Γιάννης Ραγκούσης, ακόμα και το Κινάλ, το διάδοχο σχήμα του ΠΑΣΟΚ. Όχι για κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις, κριτικής για το αν η συμφωνία σε αυτό ή στο άλλο σημείο έχει, αλλά ως προδοτική πια τη Συμφωνία των Πρεσπών που αμετάκλητα, ανέκλητα και οριστικά, ρητά και κατηγορηματικά τελειώνει κάθε αμφισβήτηση των συνόρων. Μικρό θέμα, μα μέχρι ημερών πριν προκύψει η Συμφωνία των Πρεσπών έδιναν και έπαιρναν οι ρητορικές ότι οι Σκοπιανοί φιλοδοξούν και αναπτύσσουν τον αλυτρωτισμό για τη Μακεδονία του Αιγαίου. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρετε και δεν το ακούγατε καθημερινά. Η Συμφωνία των Πρεσπών τελειώνει την υπόθεση των συνόρων. Οριστικά και αμετάκλητα. Τελειώνει οριστικά και ανέκλητα τα ζητήματα του αλυτρωτισμού. Τελειώνει τα ζητήματα των μειονοτήτων. Τελειώνει τα ζητήματα των διαφορετικών πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών των δύο λαών. Και αναγνωρίζει, επειδή δεν μιλούν, δεν συνονοούνται οι γείτονες στη νοηματική γλώσσα, αναγνωρίζει τη γλώσσα που η Συμφωνία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1977 ονόμασε ως Μακεδονική στην συνδιάσκεψη των Αθηνών. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτό το πράγμα, αυτή η συμφωνία που ανοίγει, που κλείνει εκκρεμότητες ενός αιώνα, αλλά και σύγχρονες, και ανοίγει δρόμους, χαρακτηρίστηκε προδοτική, μη εθνομηδενιστική. Γιατί όμως μας ξενίζει όταν επί 30 χρόνια, 30 χρόνια είναι τουλάχιστον μία γενιά, μια γενιά Έλληνες και Ελληνίδες μεγάλωσαν έχοντας εδραία πεποίθηση
ότι η γειτονική χώρα λέγεται Σκόπια. Και όχι μόνο αυτή η γενιά, και όλοι οι άλλοι. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη που δεν αντιδράσαμε με πολύ πιο δυνατό τρόπο σε όλα αυτά. Πώς θα δεχτεί ένας νέος άνθρωπος και μάλιστα από την Θεσσαλονίκη, από τη Δράμα, από το Κυλκής, από την Καβάλα, αυτό που δεν το ψάξε και πολύ, αλλά έτσι ξέρει ότι Σκόπια λέγεται. Ο Τσίπρας να το πει Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόση σημασία έχει η εθνική και εθνικιστική περιχαράκωση ως εμπόδιο για την πρόοδο, για τη δημοκρατία, για τη συνεννόηση, για την ειρήνη, για τη συνανάπτυξη, για τη δυνατότητα του κάθε λαού να αντιμετωπίσει τα πραγματικά του προβλήματα και να μην δηλητηριαστεί από αυτοεπιβεβαιώσεις που τον κάνουν στρίδι, σκατζόχυρο μπροστά στην προηγούσα φτωχοποίηση, όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και σε όλα αυτά. Αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σε εξέλιξη. Πραγματικά γεγονότα, πραγματικές καταστάσεις και πραγματικές απειλές άμεσες. Όχι κάποτε, άμεσες. Αν σε αυτά οι πολιτικές δυνάμεις δεν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, και γι' αυτό οι πρέσπες έγιναν καταλήτης. Γιατί ακριβώς εμπεριείχαν όχι ένα ζήτημα μόνο για τις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα, αλλά εμπεριείχαν όλο αυτό το εκρηκτικό και ουσιώδες περιεχόμενο. Θα ενωθούμε ως κοινωνίες και ως λαοί για να αναπτύξουμε την παραγωγική μας δυνατότητα και να ζήσουμε σαν άνθρωποι, ή θα κλειστούμε στο καβούκι μας για να αναπτύξουμε τους ανταγωνισμούς. Το κάθε ένα έχει και τις συνέπειες του. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ταυτόχρονα συμπορεύτηκε μετά τις πρέσπες και με πρωτοβουλίες ανθρώπων από τις διαφορετικές αυτές πολιτικές διαδρομές, και ο καθένας με την ιστορία του και με την ξεχωριστή του ευαισθησία, είναι ακριβώς που έρχεται τώρα, ναι, εν ώψη και εκλογών. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε το 19 εκλογές, θα πρέπει όμως να το κάνουμε, είχαμε δεν είχαμε. Το ότι έρχονται οι ευρωεκλογές, η πρώτη μεγάλη και σημαντικότερη μάχη, γιατί εκεί παίζονται όλα αυτά, πολύ ξεκάθαρα, και μετά οι αυτοδιοικητικές, και εκεί παίζονται τέτοια πράγματα, έστω και με ένα άλλο διαφορετικό τρόπο, και φυσικά οι εθνικές εκλογές, είναι ακριβώς αυτό που μας ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό που μας εξαντλεί την ευαισθησία. Η ευαισθησία μας, όπως ξεκίνησε, είναι κάτι που πρέπει να χαρακτεί σε μακρύ ορίζοντα. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτές οι προσπάθειες που μπορεί να είναι πραγματικά προοδευτική συμμαχία, μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να πάρει τη μορφή απλών συνεργασιών, απλών συγκλήσεων, απλών πρέπει όλο αυτό να αποτελέσει μια, να δημιουργήσει μια κινητικότητα και στην κοινωνία και στον πολιτικό χώρο, σε όλη την Ελλάδα, με πολλαπλές εκφράσεις, και να το παρακολουθήσουμε και να το στηρίξουμε σε όλες του τις εκφράσεις, και φυσικά στην κεντρική του που έχουμε την ευθύνη να σηκώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να διαμορφώσουμε τους όρους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ώστε αυτή η προοδευτική συμμαχία που πρέπει να εκφραστεί και στην Ευρώπη να μπορεί να έχει αποτέλεσμα, δηλαδή να μπορεί όχι απλώς να εξαγγείλει ή να υποσχεθεί, αλλά να προχωρήσει σε πράξεις με άμεσο χειροπιαστό αποτέλεσμα, δηλαδή κυβερνητικές πράξεις. Γιατί αυτό είναι που μετράει.
Αυτό θα αλλάξει τα πράγματα. Και το υπόδειγμα θα αλλάξει και το μήνυμα θα αλλάξει και η εξαγγελία θα αλλάξει. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να έχουμε παρεμβάσεις διορθωτικές, σημαντικές, στο πεδίο της στόχιας, στο πεδίο των ανισοτήτων, στο πεδίο της δημοκρατικής λειτουργίας, στο πεδίο, στα κρίσιμα πεδία, τότε δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τόσο δύσκολα και σύνθετα ζητήματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι. Γι' αυτό και δεν περισσεύει κανείς, γι' αυτό και έχουμε και καλούμαστε, χωρίς κανένας να απαλωτριώσει τίποτα από την ιδιαίτερη πολιτική του διαδρομή ή από την ιδιαίτερη πολιτική του άποψη, και πρώτα απ' όλα κανείς δεν δικαιούται να ζητήσει από το ΣΥΡΙΖΑ να απαλωτριώσει τίποτα, ούτε από τον ριζοσπαστισμό του, ούτε από την αυτονομία του, είτε από οτιδήποτε από όλα αυτά. Αλλά όμως είμαι βέβαιος ότι επειδή φαίνεται ότι αναπτύσσεται μια αυθεντική ενεργός παρουσία από πολλές πλευρές που ελπίζω να γενικευτεί, οφείλουμε πολύ σύντομα να βρούμε τους άμεσους στόχους που δεσμευτικά όλοι μαζί να τους υπηρετήσουμε. Και δεν είναι κάτι που θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Ήδη οι περιγραφές που έχουν γίνει, το πρόγραμμα και το σχέδιο μπορούν να το βγάλουν στο τραπέζι και με τέτοιο τρόπο που και εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα να το αγκαλιάσει και η κοινωνία. Γιατί εκτός από τις πολιτικές συνεργασίες και συμμαχίες χρειαζόμαστε πια προφανώς και την κοινωνία, χρειαζόμαστε και τα κοινωνικά κινήματα, χρειαζόμαστε και το ριζοσπαστισμό τους και όλα αυτά. Χωρίς τα κοινωνικά κινήματα μπορούμε να πάμε μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τέλος. Αλλά το ποιος είναι μπροστά και ποιος είναι πίσω και πώς αλληλοσυνδέονται αυτά, μην μπούμε σε ανόητες συζητήσεις που πια η ωριμότητά μας μας κάνει να μην τις χρειαζόμαστε, γιατί τις κάναμε δεκαετίες πριν. Το από τα κάτω και το από τα πάνω και όλα αυτά. Και το από κάτω και το από πάνω μπορούν να είναι μια χαρά αλληλένδετα, αλληλοκαθοριζόμενα, αλληλοεπηρεαζόμενα και κοινές λειτουργίες. Εκεί ακριβώς λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου και μακριά από αυτοεπιβεβαιωτικές επάρσεις, νομίζω ότι έχει και τώρα έναν αναντικατάστατο ρόλο. Γιατί είναι κόμμα κυβερνητικό, γιατί είναι το πιο μαζικό και το πιο συγκροτημένο, πρέπει να γίνει ακόμα πιο μαζικό, ακόμα πιο συγκροτημένο, αλλά είναι κόμμα που έδωσε συγκρούσεις και δεν τις απέφυγε. Και θέλουμε και όλη αυτή η προσπάθεια, και έτσι είναι, οι συγκρούσεις γεννούν πραγματικούς πόλους, αρκεί να είναι δημιουργικές συγκρούσεις και να μην είναι η σύγκρουση για τη σύγκρουση. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε σε τίποτα τις όριμες εκείνες συγκρούσεις που πραγματικά μπορούν και να συνεγείρουν και να εμπνεύσουν και να ενώσουν και να μεγιστοποιήσουν και να πολλαπλασιάσουν την ενέργεια όλης αυτής της προσπάθειας. Στρατηγικός ορίζοντας λοιπόν και όχι τακτικός ωφελημισμός, σαφήνεια δεσμευτικών στόχων, ναι προοδευτική συμμαχία, ναι μέτωπο, αλλά όλα αυτά μπορούν να είναι κατά περίπτωση και συνέργειες και συνεργασίες και συγκλήσεις και επικοινωνίες και τίποτα να μην το υποτιμήσουμε. Με αυτά τα όπλα και με αυτήν τη νέα ανταπόκριση σε μια, δεν θα την πω γενικώς ιστορική αναγκαιότητα, αλλά αναγκαιότητα της ιστορικής συγκυρίας, μπορούμε να δώσουμε πραγματικά από τέτοιες θέσεις πολύ πιο προχωρημένες τη μάχη για τις ευρωεκλογές
και να ανατρέψουμε προγνωστικά και προβλέψεις τη μάχη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και πραγματικά να έχουμε μεγάλες εκπλήξεις και τελικά τη μάχη για τις εθνικές εκλογές που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η παλινόρθωση όλων αυτών που πολύ καλά και με τις δικές του κιόλας εμπειρίες ο Γιάννης Δραγκούσης περιέγραψε δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγυρίσουν σε αυτή την πολύπαθη χώρα που επιτέλους δεν έχει αυτός ο λαός άλλη αντοχή να ανεχθεί τέτοιου είδους καθεστώτα. Ευχαριστώ.